Ενώπιον του μεικτού όργου του δικαστηρίου Πατρών αναμένεται να εκδικαστεί σε λίγες ημέρες η υπόθεση της δολοφονίας του Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον. Ένα γεγονός που συντελέστηκε στις 7 Ιουλίου του 2017 στον Λαγανά, όταν ο άτυχος 22χρονος είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπία των οποίων επήλθε άμεσο θάνατός του. Ο αριθμός των ατόμων που παραπέμπονται να δικαστούν, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ζακύνθου, είναι νέα άτομα, στα οποία έχουν αποδοθεί κατηγορίες που επισύρουν βαριές ποινές. Ωστόσο, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία θα απασχολήσει το ακροατήριο για πολύ καιρό, καθώς ο αριθμός των μαρτύρων είναι τεράστιος, εάν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχονται και από τις δύο πλευρές. Στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα θα βρεθεί και η οικογένεια του 22χρονου, η οποία θα συνοδεύεται από νομικούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο βούλευμα περιγράφεται ο θάνατος του 22χρονου και γίνεται αναφορά σε έναν ακόμα δράστη που χαρακτηρίζεται ως άγνωστος κατά την κύρια ανάκριση. 6 από τους 9 ζητείται να δικαστούν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Ένας για άμεση συνέργεια στην ως άνω πράξη κατεπιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με πρόθεση από δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και 2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας από δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία κατεπιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με πρόθεση.